καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου, αντιδήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη, αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας. Καλησπέρα, Χρυσός Ανέστη, κυρία Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα, αληθώς ο Κύριος. Χρόνια πολλά σε εσάς, κύριε Σταματόπουλε. Χρόνια πολλά στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και στους ακροατές σας. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντινίδου, είστε και εκπαιδευτικός, αν θυμάμαι καλά. Οπότε θα ήθελα τη γνώμη σας για τη σημερινή ημέρα, καθώς ανοίξανε τα σχολεία, δηλαδή ήρθαν μαζί με την τρίτη λυκείου που είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα νωρίτερα, ήρθαν οι υπόλοιπες τάξεις του λυκείου και του γυμνασίου. Είναι έτοιμα τα σχολεία να υποδειχθούν στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη τους μαθητές? Στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη είμαστε ένα δήμος που είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και πάντα δίπλα στους πολίτες μας, και κύριο χαρακτηριστικό μας γνώρισμα νομίζω ότι αυτό που μας διακρίνει και σαν διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και οι συμπολίτες μας επιλέγουν και μας τιμούν, είναι ότι ποτέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τελευταία στιγμή. Πάντα προλαβαίνουμε τις καταστάσεις. Τα σχολεία μας ήταν όλα. Απλώς μιλούμε τώρα για απρόβλεπτες καταστάσεις. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Ακόμα ξέρετε, καμιά φορά και σε αυτές τις απρόβλεπτες καταστάσεις, εκεί επιδεικνύεται και η δυναμική, αν θέλετε, όχι μόνο του κάθε ανθρώπου, αλλά και μιας ομάδας. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για μια συλλογική δουλειά. Θεωρώ ότι έχουμε ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα ως δημοτική αρχή, και αυτό αποδεικνύεται και με τα σχολεία που άνοιξαν και δεν υπήρχαν κάποια προβλήματα, τουλάχιστον κύλησε η πρώτη μέρα πάρα πολύ καλά, αλλά και με όλες οι υπόλοιπες δομές που είχαμε και στήριζαν και γενικά ευάλωτες ομάδες του Δήμου μας, γιατί όπως πολύ καλά αναφέρατε είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μια κατάσταση που τη βιώνουμε όλοι μαζί για πρώτη φορά. Και όλοι μαζί νομίζω ότι την αντιμετώπισαν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Ξέρουμε για το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι και όλα αυτά που γίνανε την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα με τα σχολεία, γίνανε απολυμάνσεις στα σχολεία, τι ακριβώς συμβαίνει? Στα σχολεία έχουν γίνει απολυμάνσεις από την πρώτη στιγμή, όταν διαγνώστηκε ότι υπάρχει COVID στην Ελλάδα. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτης ήταν από τους πρώτους Δήμους, μαζί με τις σχολικές επιτροπές και με την Αντιδημαρχία της Παιδείας, που κίνησαν τη διαδικασία των απολυμάνσεων. Τα σχολεία έκλεισαν για το διάστημα, καταλαβαίνετε, το οποίο ήταν ήδη προαποφασισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, και αυτή τη στιγμή λειτουργούν με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες που έχει δώσει και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και οι ειδικοί επιστήμονες όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μάλιστα. Τώρα, επειδή εσείς έχετε το ευαίσθητο και πολύτιμο αντικείμενο του πολιτισμού, κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει και ως λαός, έτσι, ο πολιτισμός, δεν το συζητάω, θυμόμαστε και έχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο να γίνονται εκδηλώσεις, να βλέπουμε πολύ ωραίες συναυλίες, κινηματογράφους και τα λοιπά στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτά τώρα ματαιώνονται, τι θα γίνει? Όντως, να σας πω την αλήθεια, και κατά την όταν εμφανίστηκε ο κορονοϊός, εμείς ήδη είχαμε προγραμματίσει μια σειρά εκδηλώσεων το διάστημα, δηλαδή του Μαρτίου, που λόγω της κατάστασης αναγκαστήκαμε να όχι μόνο να τις αναβάλουμε αλλά και να τις ακυρώσουμε. Τώρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενθώνη, μπορούν να πραγματοποιηθούν κάποιες εκδηλώσεις από τις 15 Ιουλίου και μετά, βέβαια σύμφωνα με κάποιο πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να τηρούμε όλοι μας πολύ ευλαβικά, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε και τη δημόσια υγεία. Εμείς από τις 15 Ιουλίου και μετά, οι θεσμοθετημένες, αν θέλετε, εκδηλώσεις που έχουμε στο Δήμο μας είναι τα γνωστά πηλαιώτικα, η μνήμη του προφήτη Ηλία που γιορτάζει η ενορία, πανηγυρίζει της Πηλαίας. Έχουμε το παραδοσιακό είναι ψάλμα. Ένας θεσμός, θα έλεγα, για τη Θεσσαλονίκη βέβαια. Γενικότερα. Ναι. Και φυσικά το περιμένουν όχι μόνο οι δημότες και οι κάτοικοι της Πηλαίας, αλλά νομίζω όλο του νόμου Θεσσαλονίκης. Είναι μια πολύ γνωστή γιορτή τριήμερο εκδηλώσεων. Έχουμε στη συνέχεια το τσάλμα στο Σβεστοχώρι, το μνημόσυνο που τιμούμε τους εκτελεστέντες στο Σβεστοχώρι, και σας πάω ύστερα πολύ πολύ μακριά, το Σεπτέμβριο που έχουμε το ολοκαύτωμα. Γίνονται κάποιες συζητήσεις ως προς το να δούμε για το πού θα κινηθούμε, με την έννοια ότι οι πρώτες οδηγίες, η πρώτη εγκύκλωση που έχει εκδοθεί ανεπίσημα από το Υπουργείο,
Δεν είναι πάρα πολύ, δεν είναι πολύ ξεκάθαρες οδηγίες όπως δίνουν για άλλα υπουργεία όσον αφορά τον αθλητισμό. Γιατί το δικό μου το, αν θέλετε, η ευθύνη έχει να κάνει και με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Οπότε περιμένω καλώς αχών των πραγμάτων, τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος, να δούμε την επόμενη εγκύκλιο με τις πιο έτσι. Για το δημοτικό γυμναστήριο, αν θα λειτουργήσει. Όχι, θα σας πω για το δημοτικό γυμναστήριο. Ωραία. Να δούμε πώς θα μας κατευθύνει το Υπουργείο και οι ειδικοί ως προς το πώς με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις εκδηλώσεις αυτές πολιτιστικές. Mm-hmm. Αν και να μην γελιόμαστε, είναι δύσκολο, διότι όταν μιλάμε για εκδηλώσεις ανοιχτές, τα παραδοσιακά μας πανηγύρια, όπου ο κόσμος εισρέει πάρα πολύ και δεν μπορείς να ελέγξεις τις αποστάσεις και όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει. Και οι χωροί μας προϋποθέτουν το να πιανόμαστε κιόλας, έτσι. Ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα, σας λέω ειλικρινά, αναμένουμε στις επόμενες οδηγίες να δούμε. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ να πραγματοποιηθούν αυτές τις εκδηλώσεις. Νομίζω ότι δίνουμε και ζωή και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ο κόσμος το έχει ανάγκη, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε και πολύ συνεπείς ως προς τα μέτρα προφύλαξης, γιατί δεν θέλουμε, αν μη τι άλλο, να υπάρξει κάποιο πρόβλημα από το δικό μας το Δήμο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Οπότε με κάθε τρόπο πρέπει να διαφυλάξουμε το πολύτιμο αγαθό μας, την υγεία. Επειδή με ρωτήσατε τώρα και για τα αθλητικά κέντρα, να σας πω ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όλο αυτό το διάστημα έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και μια επίσημη εγκύκλιο, η οποία, αν θέλετε, η διάρκειά της είναι περίπου 2 εβδομάδες. Ανά 2 εβδομάδες εκδίδει νέα υπουργική απόφαση, όπου εμείς προσπαθούμε να δούμε κάθε φορά αν οι οδηγίες τις οποίες μας εκδίδει το Υπουργείο εντάσσονται και σε αθλουμένους που έχουμε εμείς. Σε αυτή τη φάση πάντως τα υπαίθρια ανοιχτά δημοτικά κέντρα δεν λειτουργούν. Δηλαδή, είναι κλειστά από τους πολίτες. Αυτά που ξέραμε, τα 5x5, τα γήπεδα ποδοσφαίρου που έχει εκεί στο Δήμο σας, τα γήπεδα μπάσκετ, τα τένις και αυτά δεν θα λειτουργούν. Θα σας πω, το λιμνικό αθλητικό κέντρο του Πανοράματος, το οποίο περιλαμβάνει το ταρτάν, το χώρο δηλαδή του στίβου, το γήπεδο του ποδοσφαίρου, τα γήπεδα τένις, και τέλος πάντων το κλειστό αθλητικό κέντρο που μπορεί κάποιος να παίξει μπάσκετ, βόλεϊ, προς το παρόν δεν είναι προς χρήση, διότι πρώτον δεν είναι για τους πολίτες οι οδηγίες που μας έχει δώσει το Υπουργείο Αθλητισμού, και κατά δεύτερον το τένις και η Ομοσπονδία έχει δώσει μια σειρά οδηγιών που προς το παρόν στο Δήμο το δικό μας δεν έχει εμφανιστεί κάποια ομάδα που να έχει αθλητές ηλικίας μέχρι πριν από λίγο ήταν 15 ετών, τώρα έγινε στα 13. Να μας φέρουν κάποια πρωτόκολλα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να ακολουθηθούν. Πρέπει να έρθει επίσημο χαρτί από την εκάστοτε ομοσπονδία που μας λέει ότι όντως αυτά τα παιδιά είναι αθλητές συγκεκριμένης ομάδας, έχουν εξεταστεί από τον συγκεκριμένο γιατρό, πρέπει να γίνουν θερμομετρήσεις. Οπότε εμείς περιμένουμε στην πρώτη φάση τις ομάδες και τις ομοσπονδίες να μας φέρουν τις επίσημες καταστάσεις τους, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Αλλά σας λέω, σε αυτή τη φάση, το πρώτο άθλημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει είναι το τένις, αλλά πάντα περιμένοντας τη λίστα από την Ομοσπονδία, που μέχρι τώρα δεν έχει έρθει κάποιο όνομα αθλητή ή αθλήτρια στο δικό μας το Δήμο. Και επίσης, λόγω του ότι στο δικό μας το Δήμο αθλείται και η ομάδα βάσει βαρών, οι οποίοι διακρίνονται σε παραολυμπιακούς αγώνες, η συγκεκριμένη ομάδα, εκεί η Ομοσπονδία μας έχει στείλει το όνομα των αθλητών, οπότε τις επόμενες μέρες αθλούνται στο κλειστό Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Πηλαίας. Το ίδιο ισχύει και για το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα λειτουργήσει και αυτό, ναι, το επόμενο διάστημα, αλλά πάντα με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι αναρτημένο, για να μην υπάρχει παραμικρή, εν θέλετε, έτσι, σκιά στο μυαλό των συμπολιτών μας, λόγω του εγκλεισμού, επειδή έχουμε υποστεί όντως μια κατάσταση πρωτόγνωρη και δύσκολη όλοι μας. Εμείς θεωρηθεί ότι ο Δήμος αρνείται για κάποιους λόγους να ανοίξει αθλητικές εγκαταστάσεις. Απλά αυτό που θέλω να τους πω εδώ της ευκαιρίας και από τη δική σας την εκπομπή είναι ότι εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την υγεία τους και τηρούμε πάνω απ' όλα αυτά που μας λένε οι ειδικοί και τα αρμόδια υπουργεία. Ναι.
Μάλιστα. Και αυτό είναι και η θέση ευθύνης, θα έλεγα, που είστε όχι μόνο υποχρεωμένοι, αλλά έτσι δείχνετε και μια σοβαρότητα προς τους δημότες. Έτσι δεν το συζητάω. Ναι, ξέρετε, πολλοί το θεωρούν ότι δεν ενδιαφερόμαστε ενδεχομένως, ότι είμαστε πολύ αυστηροί ή ότι θέλουμε την ευκολία μας. Δεν είναι πραγματικά. Και για μένα είναι δύσκολο και για τον Δήμαρχο και για όλη την Δημοτική Αρχή να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τους συμπολίτες μου, γιατί εντάξει, η τοπική αυτοδιοίκηση κινείται μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία. Βλέπεις το γείτονά σου κάθε μέρα. Αυτός είναι που σου μεταφέρει και το πρόβλημα και μπαίνεις στη διαδικασία κάθε τρεις και λίγο να εξηγείς με τρόπο ότι όλα αυτά που γίνονται γιατί εσύ έχεις κάποιες άνωθεν εντολές που έχουν να κάνουν με την υγεία. Σας λέω ειλικρινά, το πρώτο διάστημα ήταν δύσκολο, ακόμα και ως προς την τήρηση των μέτρων που ήταν της καραντίνας που περάσαμε. Πιστέψτε με, είναι και τώρα δύσκολο που είμαστε στη φάση μετά την καραντίνα, όπου ο κόσμος έχει ανάγκη να αθληθεί, έχει ανάγκη να ψυχαγωγηθεί. Εντάξει, εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Θέλει υπομονή. Το πολύ σημαντικό είναι ότι όσον αφορά τον τουρισμό, από τις 4-6 θα λειτουργήσει και το θερινό σινεμά στο Πανόραμα και θέλω να το κοινοποιήσω στον κόσμο. Βέβαια πάλι με συγκεκριμένο αριθμό θεατών και με αποστάσεις, με τα κατάλληλα αντισηπτικά. Προσπαθούμε, σας λέω, να παρέχουμε σιγά σιγά μέσα στο μέτρο των δυνατών που μας δίνουν οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι αυτά τα οποία δικαιούται ο κόσμος, δηλαδή και το πολιτισμό, τη θέαση και την άθλησή του. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κυρία Κωνσταντινίδου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ανταποκρίθηκαν σωστά οι δημότες? Είστε ευχαριστημένοι δηλαδή από την ανταπόκρισή τους στα μέτρα την περίοδο των περιορισμών? Θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες και μας αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια. Συνετιστήκαμε προς όλη αυτή την κατάσταση και αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά θανάτων, πολύ χαμηλά ποσοστά κρουσμάτων. Στο Δήμο μας δεν εμφανίστηκε κάποιο κρούσμα, δεν εντοπίσαμε κάτι. Όντως οι συμπολίτες μας, σας λέω στην αρχή, μπορεί να υπήρχε έτσι μια γκρίνια όσον αφορά τον περιορισμό κάποιων δραστηριοτήτων τους, αλλά νομίζω στην πορεία οι άνθρωποι από μόνοι τους κατάλαβαν ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση και όλοι μαζί πρέπει να ενωθούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Όλες οι μέρες δεν ήταν εύκολες, να σας πω την αλήθεια, υπήρχαν και οι δυσκολίες, αλλά θεωρώ, έτσι, μια προσωπική εκτίμηση που έχω, ότι όλοι τους και σε επίπεδο Δήμου οι συμπολίτες μας ήταν εξαιρετικοί, η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή και τους ευχαριστώ και νομίζω αποδείξαμε πολύ τρανά ότι είμαστε ένας λαός που μπορούμε να λειτουργήσουμε ακόμα και σε κανόνες όταν κάποιοι θεωρούν ότι δεν είμαστε έτσι πολύ τυπικοί όταν μας επιβάλλουν κάποια μέτρα, κάποιους κανόνες που εναντιώνονται στην ελευθερία μας. Τελικά όμως μπορούμε να προσαρμοστούμε, αυτό είναι νομίζω το μήνυμα. Νομίζω ότι δείξαμε πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα και είμαστε άξιοι πολύ συγχαρητήρια όλοι μας. Κύριε Κωνσταντινίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είμαστε όλοι γεροί και να είμαστε ασφαλείς το επόμενο διάστημα. Μακάρι, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας.